αυτήν εδώ την εκδήλωση, η οποία μπορεί να έχει σαν θέμα το ιστορικό της δολοφονίας του Έλληνα φοιτητή Μιχάλη Μάνταγκα στη Ρώμη στις 28 Φεβρουαρίου του 1975 και το παρασκήνιο γίνεται της εποχής τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορούμε παρά να κάνουμε και αναφορές στην επικαιρότητα, στην τρέχουσα επικαιρότητα. Για παράδειγμα, στην πρόσκληση της εκδήλωσης αναφερόταν ότι θα παρευρεθεί και ο πρόεδρος του Ιταλικού Εθνικιστικού Κινήματος Forza Nuova, ο Ρομπέρτο Φιόρε, ο οποίος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα και να είναι στην Ελλάδα, για τον απλούστατο λόγο ότι στα τέλη Μαρτίου γίνονται τοπικές εκλογές στην Ιταλία και τα ιταλικά δικαστήρια αποφάσισαν βρίσκοντας διάφορες δικαιολογίες και ανακαλύπτοντας από το πουθενά παρατυπίες, ότι ορισμένες εκλογικές λίστες δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές. Δηλαδή σε μια χώρα όπου κυβερνάει, όπως μας το παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα, ο πανίσχυρος Μπερλουσκόνη, έχει απέναντί του κάποιους αριστερούς δικαστές που δεν τον αφήνουν να κατεβάσει την υποψηφιότητα του κόμματός του στην πρωτεύουσα της χώρας. Αυτά που βλέπετε είναι εικόνες από τη δεκαετία του 70, με το κλίμα που επικρατούσε τότε στην Ιταλία. Τα πρόσωπα που βλέπετε είναι Ιταλοί εθνικιστές, οι οποίοι επίσης δολοφονήθηκαν από την Ερυθρά Τρομοκρατία, περισσότερα από 30 άτομα, μεταξύ των οποίων φυσικά και ο Μίκης Μάνταγκας. Κάποια δημοσιεύματα σε ελληνικές εφημερίδες εποχής είναι αυτά. Βλέπουμε τον Τζόρτζο Αλμιράντε, ηγέτη του Ιταλικού Κοινωνικού Κινήματος και πολύ φίλο της Ελλάδας. Ο ριζοσπάστης το ίδιο κλίμα που έγραφε το 1975 συνεχίζει ακόμα και αναφέρεται κάποια πράγματα, δεν αλλάζουν ποτέ σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι το σημείο που δολοφονήθηκε ο Μίκης Μάνταγκας και από την προηγούμενη μέρα κατατίθονται λουλούδια στο σημείο αυτό. Βλέπετε επίσης προετοιμασίες από την πορεία η οποία γίνεται. Φέτος υπήρχε και πολυπληθής ελληνική παρουσία στη Ρώμη. Είναι μια σεμνή τελετή χωρίς κομματικό χαρακτήρα. Θα τολμούσα να τη χαρακτηρίσω ως μια λιτανία ή ένα μνημόσυνο προς τιμή του Έλληνα εθνικιστή. Το πανό αναγράφει, μεταφράζοντας τα ιταλικά, ότι η θύμησή σου δεν μας αφήνει, δεν μας επιτρέπει να σταματήσουμε τον αγώνα. Οι Ιταλοί τιμούν την Ελλάδα, τοποθετώντας και την ελληνική σημαία στην τελετή αυτή που γίνεται. Παρατάσσονται τώρα μπροστά στο σημείο όπου δολοφονήθηκε, σε στάση προσοχής. Ακούγεται
Ακούγεται το όνομα του Μάνταγκα και όλοι φωνάζουν παρόν. Πρεζέντε στα γαλλικά. Αφού ανάσανε για λίγα χρόνια, ξανατράβηξε πάλι τον δρόμο του γκρεμού σήμερα. Και θέλω να προσθέσω ότι δεν υπάρχουν μόνο κράτη δολοφόνοι ή άτομα δολοφόνοι, τρομοκράτες. Υπάρχουν και ηγεσίες τρομοκράτες. Υπάρχουν και κράτη και κόμματα τρομοκράτες. Και αν αυτοί δεν δολοφόνησαν κάποιους, τους καταδίκασαν όμως, όπως έχω γράψει κάπου, σε αργό θάνατο στον Κορυδαλό ή και εν ζωή. Νομίζω ότι το ενθαρρυντικό που πρέπει να πούμε είναι το, αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος ο Πλεύρης. Ότι κάποια στιγμή το αίσθητο της αυτοσυντήρησης αυτού του έθνους θα λειτουργήσει και θα μας σώσει. Θα ήθελα να κλείσουμε αυτή την εκδήλωση, την πρώτη εκδήλωση που γίνεται στην Ελλάδα για το Μίκη Μάνταγκα, κρατώντας ενός λεπτού σιγή. Σας παρακαλώ να σηκωθείτε όλοι όρθιοι. Αφάνομαι όπως όλοι είναι κρυμμένοι.